Εκεί που υπάρχει μια αδιάχυτη αγωνία για το τι μελιγενέστε με αυτό το μεγάλο νοσηλευτικό ίδρυμα, το ιστορικό νοσηλευτικό ίδρυμα για το Ηράκλειο και την Κρήτη. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Ανέστη Κιούλπαλη, ο οποίος είναι μαζί μας. Είναι ο διευθυντής της Μονάδας Συντατικής Θεραπείας του Βενιζελίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κιούλπαλη, που είστε μαζί μας. Ο προβληματισμός παραμένει και δεν ξέρω αν εσείς τουλάχιστον βλέπετε να προχωράει άμεσα κάτι σε ό,τι έχει να κάνει και με τα διοικητικά θέματα του Βενιζελίου. Για τα διοικητικά θέματα δεν έχω καμία ενημέρωση. Προς το παρόν, ο αναπληρωτής Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, ο κ. Καρακώστας, εκτελεί χρέη διοικητή. Θα λυθεί άμεσα ενδεχομένως το πρόβλημα για ένα τρίμηνο των χειρουργείων, αλλά το συνολικό πρόβλημα του νοσοκομείου παραμένει και δεν φαίνεται να υπάρχουν λύσεις. Λέτε για προσωρινή λύση στη βάση της απόφασης που πάρθηκε με τους αναισθησιολόγους, έτσι, με τους ιδιώτες. Που στην ουσία, ναι, θα κάνουν κάποια πρωινά στο νοσοκομείο και θα καλύψουν κάποιες ανάγκες, κάποια χειρουργία για να μειωθεί κάπως η λίστα. Αλλά από εκεί και πέρα το πρόβλημα παραμένει, είναι το ίδιο, υπάρχει εδώ και τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Δεν έχουν αντικατασταθεί οι συνάδελφοι οι οποίοι αποχώρησαν είτε με συνταξιοδότηση είτε παραιτήθηκαν προς τον ιδιωτικό τομέα και την Κύπρο, με αποτέλεσμα το λειψό προσωπικό να έχει πέσει περισσότερη δουλειά στους ώμους του. Πόσοι αναισθησιολόγοι χρειάζονται σήμερα επιπλέον, κύριε Κιούλπαλη, και βέβαια και στη βάση και του ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι υπάρχουν κάπου γύρω στους 13 αναισθησιολόγους ιδιώτες, οι οποίοι 15, οι οποίοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, είναι έτσι? 15 είναι όλοι και όλοι οι ιδιώτες αναισθησιολόγοι που δουλεύουν στο Ηράκλειο. Και οι οποίοι όλοι έχουν κατά κάποιο τρόπο. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε ακόμα δει. Πάντως, κύριε Κιούλπαλη, συγγνώμη σας διακόπτω. Από αύριο. Είναι να ξεκινήσουν αύριο. Ναι, είναι να ξεκινήσουν αύριο. Ναι, δεν έχουμε δει κάποιον να δούμε τι ακριβώς προτίθεται να κάνει. Γιατί αυτό που μέχρι τώρα τουλάχιστον ξέρουμε είναι ότι θα μιλάμε μόνο για κάποια πρωινά που θα κάνει ο καθένας τους, με αποτέλεσμα να μπορούν να λειτουργήσουν ταυτόχρονα 2-3 κλίνες χειρουργικές ταυτόχρονα. Από εκεί πέρα το πρόβλημα των εφημεριών παραμένει να είναι εξίσου προβληματικό, διότι έχουν φύγει άλλοι δύο, ή προτίθεται να φύγουν άλλοι δύο αναισθησιολόγοι, θα μείνουν στο τέλος 2-3 αναισθησιολόγοι, δεν καλύπτουν ένα νοσοκομείο, όπως και να το κάνουμε, τουλάχιστον για τις εφημερίες. Και φαντάζομαι. Μες τη νύχτα. Ναι, δεν ξέρω πώς. Φαντάζομαι, κύριε Κιούλπαλη, γιατί εσείς μιλάτε τώρα για την πρωινή κάλυψη, για να υπάρξει μια αποσυμφόρηση της λίστας των χειρουργείων στη βάση και της απόφασης που πάρθηκε. Τι γίνεται όμως με τις επιμέρους δραστηριότητες? Φαντάζομαι ότι οι αναισθησιολόγοι χρειάζονται καθόλου όλο το 24ωρο στο νοσοκομείο, έτσι? Αυτό ίδιο πράγμα λέμε. Αυτό λέω και εγώ, ότι η λύση που δόθηκε αφορά μόνο στο πρωινό ωράριο για τα τακτικά χειρουργεία. Για να μειωθεί η λίστα, να μπουν κάποια χειρουργεία, να δουλέψει λίγο το χειρουργείο. Αλλά κατά τα άλλα, στο όλο το υπόλοιπο, 24ωρο, θα υπάρχουν οι ελάχιστοι εναπομείνοντες αναισθησιολόγοι, οι οποίοι φαντάζομαι ότι μπορούν να καλύψουν 24 ώρες το 24ωρο, 2-3 άτομα, πόσοι έχουν μείνει. Δεν ξέρω καν πόσοι έχουν μείνει πλέον. Διότι ακούω κάθε μέρα ότι φεύγουν κι άλλοι. Ταυτόχρονα και το υπόλοιπο νοσοκομείο έχει τεράστια προβλήματα στελέχωσης, τα οποία και αυτά έχουν δημιουργηθεί με τον ίδιο τρόπο. Είτε είναι στις παθολογικές κλινικές, σε ειδικές κλινικές όπως είναι η αιματολογική, όπως είναι στο εργαστηριακό τομέα, το ακτινολογικό κτλ. Όλα αυτά είναι βασικά τμήματα του νοσοκομείου, τα οποία πρέπει να δουλεύουν όλα μαζί για να μπορέσει να λειτουργήσει ένα νοσοκομείο. Δεν είναι μόνο να μπουν κάποια χειρουργία. Οι λύσεις για αυτά τα προβλήματα δεν έχουν καν συζητηθεί. Οπότε
ούτε έχουν προταθεί κάποιες λύσεις. Εμείς αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι η απώλεια καθημερινά γιατρών δεν είναι πλέον μόνο για τη συνταξιοδότηση, αλλά φεύγουν και για τον ιδιωτικό τομέα, διότι υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι, τρεις μάλλον. Ο ένας είναι οι χαμηλές αποδοχές στο δημόσιο τομέα, που πλέον όσο περνάνε τα χρόνια αυτές είναι καθυλωμένες στα επίπεδα των μνημονιακών περικοπών. Ζητάμε λοιπόν να εφαρμοστεί ο νόμος, να εφαρμοστεί η απόφαση του Συμβουλίου της Αντικρατείας, να επανέλθουν οι μισθοί μας στα επίπεδα που ήταν πρώτων περικοπών. Αυτό θα δώσει ένα κίνητρο για κάποιους συναδέλφους που θα μπορούσαν να επανέλθουν στο δημόσιο νοσοκομείο ή να μπουν για πρώτη φορά στο δυναμικό του δημόσιου νοσοκομείου. Από την άλλη μεριά, το ένα είναι λοιπόν οι αποδοχές, το δεύτερο είναι εάν γίνουν προσλήψεις, αυτό θα μειώσει την υπερεργασία και τον burnout των γιατρών. Και ένα τρίτο είναι να σταματήσουν οι υποχρεωτικές μετακινήσεις σε άλλους νομούς για να καλύπτουν τρύπες οι οποίες είναι μόνιμες πλέον σε άλλο νοσοκομείο, όπως είναι το Ρέθμο και στον Ελληνικό. Ήταν το κερασάκι στην τούρτα αυτό, κύριε Κιούλπαλη, αυτή η υποχρεωτική μετακίνηση των γιατρών. Βέβαια, φανταστείτε ένα προσωπικό κατακουρασμένο, έχουμε περάσει την πανδημία, λυψό γιατί φύγαν και άλλοι συνάδελφοι. Η δουλειά δεν έχει μειωθεί, προφανώς δεν έχει μειωθεί, δεν υπάρχει άλλο να μειωθεί η δουλειά σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Ο κόσμος έρχεται στις εφημερίες σοριδών, ας πούμε, στα έκτακτα γιατρία, με αποτέλεσμα η δουλειά να συνεχίζεται με λιγότερο προσωπικό, ένα προσωπικό κουρασμένο και απογοητευμένο, και από πάνω έχει, ας πούμε, και τις υποχρεωτικές μετακινήσεις που καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να προγραμματίσει κάτι τη ζωή του και την οικογένεια. Εσείς, κύριε Κιούλπαλ, είχατε προχωρήσει και σε μια πραγματικά αγωνιώδη ανάρτηση, μια προσωπική ανάρτηση. Χτυπήσατε ευθέως καμπανάκι για το Βενιζέλιο, για την τύχη του. Μιλήσατε για κίνδυνο υποβάθμιση και λουκέτο. Αισθάνεστε, τα λέτε, τα ξαναλέτε και όλοι οι υγειονομικοί, αισθάνεστε λίγο ότι είστε φωνή βόντος εν διαιρήμο στα αυτιά της κυβέρνησης και του Υπουργείου? Για τα αυτιά της κυβέρνησης, από ό,τι καταλαβαίνω, είμαστε φωνή βόντος εν διαιρήμο. Δεν βλέπω να δημιουργείται κάποια αντίδραση κτλ. Αλλά ένα ευχάριστο σημείο είναι ότι ο κόσμος φαίνεται να το καταλαβαίνει. Η κινητοποίηση που έγινε πριν από μερικές μέρες για το Βενιζέλιο ήταν τεράστια. Ναι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τουλάχιστον ο κόσμος έχει ενδιαφέρεται για το νοσοκομείο του, και λέω το νοσοκομείο του ακριβώς γιατί έτσι το νιώθει ο κόσμος, έτσι το νιώθουμε και εμείς που δουλεύουμε τόσα χρόνια. Δεν θέλω να μπορείτε να κλείσει, ούτε να εκβαθμιστεί, ούτε να χάσει νευραλγικά τμήματα και άλλα τμήματα πέρα από το τμήμα πήξης και το ιατροπαιδαγωγικό, τα οποία έκλεισαν τον προηγούμενο χρόνο, και να πάμε παρακάτω με ένα νοσοκομείο το οποίο θα μπορεί να δουλέψει και να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του ιερακλείωτικου λαού, και όχι μόνο για ιερακλείωτικου λαού, καλύπτει όλη την Κρήτη, το ξέρουμε αυτό, όπως και πολλά νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Και μάλιστα είπατε στην ίδια ανάρτηση, να προσθέσω, που είπε ο Μπάμπης, είχατε σημειώσει ότι από άποψη εξοπλισμού το νοσοκομείο είναι ένα σύγχρονο νοσοκομείο. Το θέμα είναι να μην υπάρχει αυτή η αιμορραγία σε προσωπικό, να ενισχυθεί με το απαιτούμενο προσωπικό για να μπορέσει συνολικά να παρέχει τις υπηρεσίες υγείας και που οι πολίτες τους αναλογούν, αλλά και που εσείς οι γιατροί, το ιατρικό, το νοσηλευτικό προσωπικό θέλετε να δώσετε προς τους ασθενείς. Βεβαίως θέλουμε να δώσουμε, και αυτό το κάνουμε με περίσσια φιλότιμου, έτσι, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Ναι. Διότι πραγματικά όταν στην εντατική, για παράδειγμα, είχαμε φτάσει ένα αριθμό 15-16 γιατρών και λειτουργούσαμε 15 κρεβάτια και τώρα έχουμε μείνει 8, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να, πώς ακόμα να αντέξουμε. Και ζήσε... Όλοι ετοιμαζόμαστε, ναι,
Και ζήσαμε πρόσφατα, κύριε Γιούλπαλη, και το περιστατικό, το γνωρίζετε κι εσείς, να υπάρχει αναζήτηση κρεβατιού μονάδας εντατικής θεραπείας στο νησί και να μην βρίσκουμε για λόγους συντήρησης, για λόγους αποστήρωσης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και όλα αυτά. Αλλά όπως και να έχει, δεν υπήρχε κρεβάτι, διαθέσιμο κρεβάτι εντατικής στην Κρήτη, σε ένα νησί όπως είναι η Κρήτη. Ναι, το ξέρω, γιατί όταν έκλεισε το Πανεπιστημιακό, είχε δύο μονάδες των 12 κρεβατιών. Ουσιαστικά, δηλαδή 12 και 24, έκλεισε η μία, τα 12. Οπότε 12 κρεβάτια χάθηκαν από την καθημερινή εφημερία για την Κρήτη. Εμείς συνολικά έχουμε 12 κρεβάτια, ναι, και τα άλλα νοσοκομεία έχουν κάτι λιγότερο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν σημαντική αυτή η μείωση των κρεβατιών. Αυτό καλά, δεν είναι μόνιμο το φαινόμενο, έχει γίνει για λόγους συντήρησης. 15 μέρες θα ξανανοίξουν, οπότε δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δουλεύουμε με μειωμένο προσωπικό και από πλευράς γιατρών και από πλευράς νοσηλευτών. Άδειες ρεπό δύσκολα παίρνουμε και έχει πέσει όλη η δουλειά στις πλάτες περίπου του μισού προσωπικού. Mm-hmm. Αυτό το burnout που είπατε και εσείς πριν, πέρα από το μισθό. Αυτό, ναι. Είναι φανές πλέον σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους εργαζόμενος στο νοσοκομείο. Κύριε Γιούλπαλη, πριν σας αποδεσμεύσουμε και σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτή μας την επικοινωνία, υπάρχει κάποιο, με την αφορμή που σας έχουμε μαζί μας, αν υπάρχει κάποιο νεότερο και για την υγεία του 17χρονου μαθητή που τραυματίστηκε σοβαρά πριν από λίγα 24 ώρα, πριν από 10 μέρες περίπου στην παραλιακή μετά από τροχαίο? Δυστυχώς οι εξελίξεις είναι πολύ άσχημες. Το παιδί είναι γεωπαγικά νεκρό, είχε διαπιστωθεί με τα τεστ που κάναμε και δεν υπάρχει καμία. Κρίμα. Πραγματικά μια πολύ, πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Πραγματικά κρίμα. Πολύ δυσάρεστη εξέλιξη. Μακάρι να είχαμε να πούμε καλύτερα νέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιούλπαλη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ευχαριστούμε.